Αυλαία με θετικό αποτύπωμα ρίχνει στη Θεσσαλονίκη περίοδος των Χριστουγεννιάτικων εορτών. Για μια ακόμα χρονιά η πόλη αποτέλεσε δημοφιλή προορισμό για χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι την επέλεξαν για να περάσουν ολιγοήμερες διακοπές σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Εάν θέλουμε να κάνουμε έναν απολογισμό σε σχέση με πέρυσι, είναι θετικός. Έχουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι, μικρή μεν, αλλά έχουμε μια αύξηση. Το κομμάτι των Χριστουγέννων πάντα είναι λίγο πιο αδύνατο και είναι αυτό που πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερο. Και σε αυτό το κομμάτι προσπαθεί πάρα πολύ η καινούργια δημοτική αρχή να δημιουργήσει μια κατάσταση χριστουγεννιάτικης απεικόνησης της πόλης. Mm-hmm. Την πρωτοχρονιά όμως είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η εικόνα δύο ταχυτήτων σε σχέση με τους επισκέπτες της πόλης, τις αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καταγράφηκε και στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, τόσο στην κίνηση που προήλθε από την Ελλάδα και γειτονικές βαλκανικές χώρες, όσο και στις τιμές τους. Οι πληρότητες τα Χριστούγεννα ήταν περίπου στο 70% για όλη την πόλη. Περιμέναμε περίπου στο 80%, γιατί παραδοσιακά η Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα δεν πάει πάρα πολύ καλά. Η πρωτοχρονιά ήταν δυνατή. Είχαμε σχεδόν 95% κάλυψη. Σε ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων περίπου είχαμε ένα μέσο όρο με πρωινό μια τιμή κάπου στα 70 ευρώ. Ανέβηκε και πήγε προς τα 95% την πρωτοχρονιά. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ήρθαν παραπάνω τουρίστες φέτος στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πολύ μεγάλη διασπορά. Έχει να κάνει με την Τουρκία, έχει να κάνει με το Ισραήλ και με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται και μέσα στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο εορταστικός διάκοσμος με άξονα το χριστουγεννιάτικο χωριό στην οδό Αριστοτέλους αλλά και τις υπόλοιπες στολισμένες γωνιές της πόλης φαίνεται να επέδρασε θετικά στην προσέλκυση επισκεπτών, αλλά όπως τονίζουν εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό, πρέπει να διασφαλιστούν και άλλοι παράμετροι. Ακούσαμε πάρα πολύ καλά σχόλια για τον στολισμό, ήρθανε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα και για το απλό ψήσιμο που έχουμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς στο κέντρο. Το στόλισμα της πόλης ήταν ωραίο, άρεσε στον κόσμο. Αυτό επαινούμε την ενέργεια αυτή, αλλά από εκεί και πέρα αυτό από μόνο του φυσικά και δεν φτάνει. Για να έρθει ένας τουρίστας στην πόλη, βέβαια στην εορταστική περίοδο, παίζει ρόλο και το στόλισμα της πόλης, αλλά πέραν τούτο θέλουμε μία πόλη ασφαλή, θέλουμε μία πόλη καθαρή. Εκτός από τον εισερχόμενο τουρισμό, ανωδικά κινήθηκε και ο εξερχόμενος. Περισσότεροι από 11.000 Θεσσαλονικείς επέλεξαν να περάσουν τις γιορτές σε δημοφιλείς προορισμούς τόσο στη κεντρική Ευρώπη όσο και στα γειτονικά Βαλκάνια. Το προορισμός για άλλη μια φορά είναι μελωδική, η αυτοκρατορική Βιέννη όπως θα τη λέγαμε, Πράγα, Βουδαπέστη και είχαμε και αρκετές οδικές, Σόφια, Φιλιππούπολη, Βάρνα, Οχρίδα, Βελιγράδι. Και στην περίπτωση του εξερχόμενου τουρισμού, οι περισσότερες γιορτινές αποδράσεις έγιναν την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς, καθώς παραδοσιακά τα Χριστούγεννα θεωρούνται πιο οικογενειακή γιορτή. Η διαφορά φέτος ήταν πως οι πολλοί Θεσσαλονικείς επέλεξαν τις οδικές εκδρομές αντί των αεροπορικών για λόγους κόστους.